Χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου συζητήσαμε για το θέμα της έκθεσης στο μετρό. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση από τη ΧΙΟ. Δεν έχει ξαναγίνει σαφώς κάποια τέτοια κίνηση από το νησί μας. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το έκανε μόνο η Κρήτη. Στο μετρό, λοιπόν, στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος θα μας δοθούν 500 τετραγωνικά που θα μπορούμε να εκθέσουμε τοπικά προϊόντα με δυνατότητα πώλησης αυτών των προϊόντων από τα μέλη μας, αλλά και να διαφημίσουμε και τον προορισμό ΧΙΟ, συμμετέχοντας μέσα σε αυτό σαφώς και ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς είναι περίπου οι επιβάτες που περνάνε από το... Οι επιβάτες που περνάνε τη χρονική περίοδο, καταρχήν θα λάβει χώρα μεταξύ 11 Μαΐου με 16 Μαΐου, είναι μία εβδομάδα. Υπολογίζουμε από 150 έως 200.000 επιβάτες περνάνε αυτή τη εβδομάδα από το σταθμό συντάγματος. Θα έχει κάποιο κόστος αυτό για το επιμελητήριο, η γενική ο χώρος μας παραχωρείται δωρεάν. Είναι μια κίνηση από την εταιρεία Στάση, η οποία διαχειρίζεται τους χώρους του μετρό, και ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο για αυτή την προευγενική χορηγία. Και θα υπάρχει ένα κόστος από το επιμελητήριο στο σχεδιασμό ουσιαστικά του χώρου, και επίσης αν υπάρχουν κάποιες ιδιότυπες κατασκευές από τις εταιρείες, αυτές θα τις επιβαρυνθούν τα μέλη μας. Γιατί προϊόντα μιλάμε για την Ελλάδα? Μιλάμε για προϊόντα κυρίως μεταποίησης και για εταιρείες όπως, ας πούμε, η Ένωση Μεσοπαραγωγών, η Μεντιτέρα, η Χημιχείου, η Υποτοπιή μας, Μυροβόλος Organics, τα αρωματικά φυτά, Kiss the Earth, προϊόντα τα οποία κάποια από αυτά, έτσι, προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζουν το νησί μας και τα κρασιά μας, προϊόντα τα οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζουν το νησί μας και θα μπορεί ο υποψήφιος επισκέπτης να τα γευτεί.